Καλό μεσημέρι. Καλώς και τη Ρένα Ντονακάκη. Την πέρδικα. Τι κάνεις, εκτός από φασαρία. Τι να κάνω, αφού είναι πολλά και... Και είναι σεριόζικα. Λοιπόν, όσοι ήσασταν μαζί μας συντονισμένοι στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής και ακούγατε θορύβους και πέφτανε πράγματα... Εγώ τις έκανα. Εδώ, το κορίτσι έκανε ζημιά. Ειδική αστυργός. Επίσης, όσοι ήσασταν μαζί μας, θα ακούσατε και για το θέμα που θα κάνουμε. Θα κάνει δηλαδή η Ρένα restyling και recycling. Παίρνουμε παλιά αντικείμενα ή αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας φυλαγμένα στα ντουλάπια, σε αχρηστία, και τους δίνουμε μία νέα μορφή, μία νέα χρήση και πια τα απολαμβάνουμε. Τα έχουμε μέσα στο σπίτι μας εντελώς διαφορετικά. Τα ανανεώνουμε και νομίζω ότι μας φτιάχνουν για τη διάθεση, γιατί είναι κάτι που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Τα φτιάχνουμε σύμφωνα με το δικό μας γούστο, σύμφωνα με το δικό μας χώρο. Οπότε ανανεώνουμε το χώρο μας και τη ζωή μας. Και περνάμε δημιουργικά. Λοιπόν, δημιουργικές στιγμές. Είναι διακοσμήτρια, έχει ταλέντο. Έχεις κάτι έτοιμο που θέλεις να μας δείξεις ή θα ξεκινήσεις από θα εδώ? Θα τα δείξουμε στην πορεία. Ωραία, ξεκινά εσύ. Ουσιαστικά, λίγο έχουμε προσεγγίσει το χώρο της κουζίνας περισσότερο σήμερα, μέσα από παλιά και ξαναφτιαγμένα, σύμφωνα με το στυλ το δικό μας, πράγματα, παλιά της γιαγιάς, της μαμάς, δικά μας. Πιο πολύ στο χώρο της κουζίνας, που μέσα από τις κατασκευές θα τα δούμε στην πορεία. Ωραία, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αρχικά θέλω να φτιάξουμε ένα φωτιστικό. Ένα φωτιστικό από ένα σουρωτήρι που όλοι έχουμε στο σπίτι και μάλιστα έχουμε και πολλά παραπεταμένα στα ντουλάπια μας. Μπορεί να μην είναι σουρωτήρι το οποίο θα είναι τέτοιας κατασκευής, μπορεί να είναι σουρωτήρι το λεπτό. Α, με το σειρματάκι. Το σειρματάκι με, το ναι, ψηλό. Ναι, τη σίτα, ναι. Η κρυσάρα που λέγανε παλιά, που όχι το ξύλινο. Ναι, κατάλαβα. Τη σίτα τέλος πάντων. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και σαν υλικό και σαν ιδέα. Και θα το κρεμάσουμε έτσι. Λοιπόν, εδώ καταρχήν μπαίνει το ντουί και το καλώδιο. Εγώ έχω βάλει αυτή τη στιγμή μία αλυσίδα στην οποία θα περάσει από μέσα το καλώδιο. Αλλά αυτό που θα κάνω, εντάξει, λίγο συνηθισμένο θα μπορούσαμε να πούμε το συγκεκριμένο, απλά θα το εμπλουτίσουμε και θα ωραία, το διαφοροποιήσουμε. Είναι κάτι που έχουμε δει, αλλά είναι ωραίο να ξέρουμε και πώς γίνεται για να το κάνουμε και εμείς στο χώρο. Ναι, μας. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα... από το τραπέζι της κουζίνας τρία τέτοια στη σειρά στο ίδιο ύψος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και διαφορετικά σκεύη. Εγώ θες να στο κρατάω αυτό τώρα έτσι. Λοιπόν, το τέλος της εκπομπής. Εσύ θα το κρατάς για να του βάλω κάτι συμπληρωματικά που θέλω για να το κάνω πιο trendy. Πιο μπόλικο. Okay. Θέλεις βοήθεια? Θα το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Mm-hmm. Και τι θα χρησιμοποιήσεις για να το κάνεις? Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κάποιες κουτάλες. Ναι. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ ήθελα να είναι έτσι, να έχει την αίσθηση της διαφάνειας και του ασημί χρώματος που μου αρέσει. Ναι. Το ασημί, το μεταλλικό, εν πάση περιπτώσει. Και θα του βάλω διάφανες κουτάλες, τις οποίες αν δεν έχουμε είναι πάρα πολύ οικονομικές και υπάρχουν στο εμπόριο, αλλά θα μπορούσαν να είναι και ξύλινες. Έτσι. Εξαρτάται και το στυλ το δικό μας της κουζίνας μας, τι ταιριάζει περισσότερο. Ναι, αναλόγως τώρα το χρώμα που έχουμε και στην κουζίνα μας. Δηλαδή τώρα αυτό εγώ θέλω να το κρεμάσω έτσι. Και θα το κάνω ένα κόμπο. Δεν χρειάζεται ούτε φιόγκο, ούτε να κάνω περίπλοκα πράγματα, ούτε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, μία κουτάλα, μία πιρούνα. Θα το βάλουμε αυτό από την άλλη μεριά. Ναι. Έχει τις τρύπες, οπότε μας διευκολύνει. Mm. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Θα τις κρεμάσεις ασύμμετρα, από ό,τι κατάλαβα, ή θα φροντίσεις να είναι δεν στο θέλω. Υπό. Δεν θα το ζυγίσω για να δω ακριβώς σε ποιο ύψος είναι. Κουράστηκες? Όσο να πεις. Αλήθεια. Αλλά για να βοηθήσω τη Ρένα, χαλάλη. Μπορώ και όλη μέρα να κάθομαι έτσι. Λοιπόν. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κρυσταλάκια. Αλίμονο που θα τα αφήναμε έτσι σκέτο. Βάλτε και τον κρύσταλο, ναι, αν έχεις μία κουζίνα που έχει στοιχεία έτσι λίγο πιο κλασικά, μην... ταιριάζει, δίνει ένα κύρος. Θα να σου πω κάτι, εμένα και σένα εντελώς minimal σπίτι, μοντέρνο, υπερμοντέρνο, καταρχήν τα χρώματα το και τα υλικά που ναι, χρησιμοποιούμε. Αυτά είναι πολύ μοντέρνα, ψυχρά και ωραία. Εμένα προσωπικά αυτή η αντίθεση του
ναι μεν κλασικό, αλλά εξυγχρονισμένο και φτιαγμένο στα μέτρα μας, μ' αρέσει πάρα πολύ. Κρίσταλο δεν είπες θα βάλεις, τι βάζεις πάλι κουτάλα. Κάτσε, θα βάλω και κρίσταλο. Θέλω λίγο να φανεί πιο ολοκληρωμένο. Καθυστερώ. Όχι καλέ, πουλιά σου. Καλλιτέχνης πρέπει να έχει χρόνο. Έτσι. Θα παίρνεις και το Στέλιο μαζί σου όταν θα κάνεις κατασκευές, άμα πηγαίνεις σε σπίτια να φτιάχνεις πράγματα. Άμα μου το ζητάς. Στους γάμους θα τον παίρνω και στα βαφτίσια. Πάταγος. Εκεί θα δεις. Θα βγαίνετε μετά και στα ντουέτο. Στα πανηγύρια να με παίρνεις, γιατί είπαμε για τα πανηγύρια. Επίσης θα μπορούσαμε να βάλουμε και χρωματιστές κορδέλες. Ναι. Αν έχουμε έτσι έντονα χρώματα και... Εμένα τώρα αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ που προτείνεις. Άστε να βάλει και τον κρίσταλο, ρε παιδί μου. Απλά μες στο χαμό έχουν μπερδευτεί τώρα. Δεν πειράζει. Είναι πολύ οικονομική λύση, πολύ πρωτότυπη και πολύ στυλάτη. Και το σκεύος, αν δεν το έχουμε. Καλά, ναι, πολύ δεν κοστίζει τίποτα. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Ναι, από κάποια εμπορικά είναι 2,5 ευρώ. Δεν είναι αυτή βρήκα σου το σωρωτήρι. Είναι καινούργιο για την εκπομπή. Τι να κάνω. Τη βρήκα, τα φέρει εκεί. Τα έχω φυλαγμένα. Ιδού και ο κρίσταλος, κάτσε να το γυρίσω από εδώ να το κάνω τα παιδιά. Απλά θέλει μια σχετική προσοχή. Να τονίσω κάτι. Θα μ' αρέσει πολύ περισσότερο εάν δεν του βάλουμε μία λάμπα μπαγιονέ, πώς λέγεται. Τι λάμπα θες. Η μικρή, την κίτρινη. Θα μου άρεσε η μεγάλη λευκή. Α, γαλακτερό χρώμα. Ναι, σε γαλακτερό. Γλόμπο όμως. Ναι, για να συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε άλλο ένα ή είμαστε καλυμμένοι. Αφού έχεις τόσους κρυστάλλους, βάλε. Βάλε και άλλο κρυστάλλο, έτσι γυμνό, θα το αφήσουμε. Η μπαγιονέτ νομίζω έχει να κάνει με το πώς κουμπώνει. Α, το, είναι... ναι. Δεν τις χωρέσει με εκτρινές. Καλά, τώρα θα μας μουτζώνουν όλοι μαζί, ναι. Ωραία. Απλά αυτό ήξερα, γι' αυτό το είπα. Άσε με να το κάνω εγώ αυτό. Και κάνε εσύ, ξεκίνα να φτιάχνεις κάτι άλλο. Να δω και πόσο πιάνουν τα χέρια μου. Για να συγκράτα, μη στεναχωριέσαι. Στη μέση. Τι θα μας δείξεις τώρα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κορνίζες. Παλιές. Μ' αρέσει αυτό, για πες. Λοιπόν, τέτοιες κορνίζες θα βρούμε στις αποθήκες και στο σπίτι της γιαγιάς. Της γιαγιάς, σίγουρα. Όχι μία, δεκάδες. Στις οποίες έχει φωτογραφίες από γάμους, από, από όλα τα παιδιά, από το δικό της τον Αραβώνα. Ναι. Λοιπόν, τι θα την κάνεις αυτή την κορνίζα. Λοιπόν, αυτή εδώ, καταρχήν θα τη χαλάσω. Την ανοίγεις και κρατάς... Και κρατάω μόνο το σκελετό. Τι έκανες, Χριστιανά. Τι είπα, το πήγα και το φέρασα παλού. Εσύ ασχολείστε με τη Ρένα. Λοιπόν, την καθαρίζω λίγο. Να ξαναβρει το παλιό της χρώμα. Εντάξει, βασικά βγάζω κάποιες έτσι μικροατέλειες που έχει. Αφαιρώ. Λοιπόν. Εντάξει. Αυτό έτσι. Εδώ, κάπου είχα ένα... Έλα, θα το βρω. Ανάτω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι ξύλο, θα μπορούσε να είναι σίδερο. Τρόπος βαφής υπάρχουν, τρόποι βαφής μάλλον υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάει το φωτιστικό. Κάντε τη δουλειά σας, καλέ, εγώ θα πάω να το δέσω. Λέγεσαι, έλα, άμα πέσει, τρόποι βαφής υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν αρκετοί αναλόγους. Αν είναι ξύλο, αν είναι σίδερο, εμείς θέλουμε κάτι πολύ εύκολο και κάτι που θα μπορεί να διατηρηθεί. Ναι, ωραία. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να ξύσουμε την επιφάνεια, να φύγει την πρώτη, λοιπόν, το πρώτο στρώμα. Το συγκεκριμένο χρώματος. Που είναι ξύλο, καταρχήν θέλουμε να το τρίψουμε με το. Γυαλόχαρτο. Γυαλόχαρτο, ναι, είτε ψηλό είτε πιο χοντρό, αναλόγως τις γραμμές που θέλουμε να δημιουργήσουμε και το. Αν θέλουμε να του δώσουμε την αίσθηση ότι είναι ταλαιπωρημένο. Ναι, 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 ότι είναι παλιό, ότι είναι φθαρμένο. Τρίδε καλέ. Δεν θα προλάβεις, γιατί ο χρόνος σχεδόν έχει περάσει. Εντάξει, τελειώνω. Τελειώνεις κιόλα. Προσπαθώ. Το τρίβουμε. Έτσι. Είναι αυτό τρίψιμο, μωρέ. Τρίψε το καλά, αν θέλετε να τελειώσετε. Έλα, τρίβε, αγόρι μου. Είσαι εδώ.
Ωραία, άλλαξε χρώμα αυτό. Βρήκε το παλιό του χρώμα. Πρέπει να φύγει όλο το λούστρο. Τρίψε. Και μετά πάει το σκηνικό. Μετά απλά θα περάσουμε τη βαφή. Λοιπόν, εδώ μετά... που έβαλα τα χέρια μου έχει κόλλα. Από κάτω πιάνω κάτι υγρό. Ωραία. Το τρίψαμε αυτό. Τρίβετε, τελειώνετε και πιάνετε κάτι υγρό. Λοιπόν, τι είναι? Φτιάχνουμε κορνίζα σήμερα. Θα στην περάσω. Λοιπόν, μετά για να μην μας απορροφάει το χρώμα που θέλουμε να περάσουμε, το αστερώνουμε, το βάζουμε αστάρι. Απλά το κάνουμε στον τοίχο. Ναι, δεν θα το κάνω γιατί να μην λερώσω και εδώ όλο το χώρο. Το αστερώνουμε και μετά το περνάμε το λευκό. Να φέρουμε την έτοιμη. Να την φέρετε έτοιμη. Έτοιμη. Αυτή... Έχει πολλές. Είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι η αδερφή της έτοιμη του εμπορίου. Είναι αυτή εδώ. Και βγαίνει αυτό. Μπράβο, Ρένα. Βγήκε από μόνο του ή του πέρασε λίγο σπρέι. Λοιπόν. Αφού πέρασα, όπως είπα, το αστάρι, πέρασα το λευκό πλαστικό. Απλό. Μπορεί να είναι και τέμπερα. Έτσι. Ναι. Γιατί, ναι, μεν η τέμπερα είναι εύκολο να φύγει, αλλά αν του περάσουμε ένα από πάνω. Σταθεροποιητικό, λούστρο. Λούστρο ματ. Ναι. Δεν θα φαίνεται καν. Οπότε θα το διατηρήσει. Μετά το ξανατρίβεις και βγαίνει αυτό το χρυσαφί. Λοιπόν, αφού το βάψουμε το λευκό, έχω ένα σημείο χρώμα μεταλλικό. Ναι. Στο οποίο βάζοντας το σε ένα σουγκαράκι του μακιγιάζ, του make-up, το ταμπονάρω λίγο. Α, και του δίνει αυτή την πατίνα του παλιού. Και το πασαλίβω. Και γίνεται πασαλιφτό. Λοιπόν, αλλά έχει αυτή την αίσθηση ότι είναι παλιωμένο. Μπορεί να γίνει και με ένα σπρέι. Με το σπρέι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν θέλω. Λέει θα δύσκολο. Θα μυρίσει, θα το έκανα live. Απλά το κρατάω, αλλά θα μυρίσει. Ωραία, και... καλύτερα να μην το κάνει. Λοιπόν, φανταστείτε μια επιφάνεια με ένα σκούρο τοίχο, ένα μαύρο που είναι πολύ μόδα. Και να μπουν διάσπαρτα μικρές ή μεγάλες τέτοιες κορνίζες. Κάποιες με φωτογραφίες, κάποιες χωρίς θέμα. Και αυτό που... και με καθρέφτη και οτιδήποτε. Ναι, η κατάληξη των συγκεκριμένων. Να δείξω ποια είναι. Ναι, δείξε μας. Να με... ό,τι θες. Λοιπόν, έχω αυτή εδώ την παλιά κορνίζα. Φέρε, κρατάω εγώ κορνίζα. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ κρατάω κορνίζα. Εσείς πάτε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε για να φτιάξουμε και τις κορνίζες, όλη την οικογένεια της κορνίζας μαζί παρέα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε η Ρένα, έφτιαχνε όση ώρα είμαστε σε διαφημίσεις. Χτυπήθηκε και λίγο γιατί αυτό έχει χειροτεχνία. Και να δείξουμε τι φτιάξαμε. Ματωμένη η Ρένα θα μας δείξεις τι έφτιαξες με τις κορνίζες. Αιμορραγίες. Λίγο. Λοιπόν, εδώ στη μεγάλη την κορνίζα έχω βάλει μέσα μικρές, παλιές και... Όχι, καινούρια δεν έχω. Έχω μία, σχεδόν καινούρια, αλλά όλες τις υπόλοιπες τις έχω φτιάξει. Η μία είναι με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, που την έβαψα και την έτριψα και στη συνέχεια πασάλιψα λίγο χρυσό. Μπορεί να είναι, να μην είναι απαραίτητα χρυσό και αυτό το μεταλλικό, μπορεί να είναι μαύρο, πλαστικό πάλι, απλά να το μουτζουρώσουμε έτσι λίγο με ένα σουγκαράκι. Ωραία. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαδικασία και... δεν έχει καμία δυσκολία. Του δίνει μία υφή παλαίωσης. Ναι. Και... μία άλλη, ας πούμε, κορνίζα εδώ πέρα παλιά, πολύ απλή, τετράγωνη, την κάλυψα με κορδέλα. Τη πιο κάτω δείξτε, παιδιά. Τη πιο κάτω, τη μεγάλη. Α, έχεις βάλει κορδέλα γύρω-γύρω, ναι. Γύρω-γύρω και έχεις απλά δώσει άλλη όψη στο πλαίσιο. Και εδώ μία άλλη, την οποία απλά τη χάλασα γιατί ήθελα να δημιουργήσω αυτό το πίνακα, ας πούμε. Αυτή τη σύνθεση με παλιές κορνίζες. Η οποία μπορεί να μπει είτε σκέτη σε ένα χρωματιστό τοίχο. Για βγάλει από πίσω το κομμάτι. Είτε εγώ έχω δημιουργήσει αυτό το σαν background που είναι το. Το οποίο το έφτιαξα μόνη μου. Και αυτό... λοιπόν, να το σηκώσω, υποτίθεται ότι μπορούμε να το κρεμάσουμε εδώ. Ναι. Ωραίο και έτσι. Σε ένα τοίχο που να έχει πίσω χρώμα, να δημιουργείται φόντο, μην είναι λευκός και ο τοίχος, να κάνει αντίθεση. Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χρώμα στον τοίχο. Και το πάνελ το άλλο που έχεις δημιουργήσει είναι από... έχεις ύφασμα πάνω σε ταμπλό. Ναι, έχω βάλει ένα κομμάτι ύφασμα. Σε ένα κομμάτι... υφασμάτα, πετσαρία... οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, επίκλο. Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα για καναπέ, αν υπάρχει ένα κομμάτι χαρτί... ναι, να φέρουμε λίγο ένα χαρτάκι, γιατί αυτή χτυπήθηκε, και να φέρουμε και ένα χάνζαπλαστ. Λοιπόν, αυτό εδώ... δεν είναι τίποτα, εντάξει, θα ζήσω.
Για φέρτε μας λίγο χαρτάκι. Το οποίο μπορεί να μπει, εάν δεν μπει στον τοίχο κρεμαστό, μπορεί να μπει και στο κάτω μέρος. Εμένα γενικά η λογική του πατώματος μου αρέσει. Να κουμπάμε ένα πίνακα, ας πούμε, στο πάτωμα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και μπορεί να μην είναι και συμμετρικό, δηλαδή με τον τρόπο που τα έχεις βάλει τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κρατάω. Ωραία. Μ' αρέσει πολύ και αυτό που έχεις φτιάξει εδώ, λοιπόν, που έχεις πάρει τα τάβλες. Εντάχει. Έλα, εντάχει, κάτσε να φύγω μπροστά γιατί κρύβω το μισό. Λοιπόν, εδώ έχω δημιουργήσει ένα πίνακα. Είναι πίνακας που γράφουμε. Τον έχεις δημιουργήσει σε βάση από παλέτα. Ναι. Είναι μία βάση από παλέτα, την οποία δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι μικρή παλέτα. Ναι. Την έβαψες όλη μαύρη. Με απλή μαύρη μπογιά ή την μπογιά του μαύρου του μαυροπίνακα. Υπάρχει και η μπογιά του μαυροπίνακα. Εγώ όμως δημιούργησα δικό μου χρώμα. Ναι. Που είναι πολύ εύκολο και βασικά είναι πιο οικονομικό, μου βγήκε εμένα. Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε η μπογιά του μαυροπίνακα είναι λίγο τσιμπημένη. Δεν είναι όσο κάνει. Καταρχήν να πω ότι μου άρεσε η λογική της μπαλέτας γιατί δημιουργεί τις γραμμές αυτές και δεν ήθελα έτσι ένα απλό ξύλο, γι' αυτό χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο. Ωραία. Σαν βάση. Εσύ έβαλες μπογιά που βάζουμε τον τοίχο, επειδή έβαλα είναι πλαστικό χρώμα. Ναι. Με στόκο που βάζουμε στα πλακάκια. Μόνος το σκέφτηκες αυτό. Με αρμόστοκο. Αρμόστοκο, ναι. Όχι, το έχω ακούσει, αλλά μπορεί να γίνει αυτό και σε συνδυασμό και με άλλα. Και υλικά. Το αποτέλεσμα είναι να βγει αυτό το ματ, το χρώμα, στο οποίο πάνω μπορείς να βάψεις, ναι, και να σβήσεις. Ναι. Μπορεί να σβήσει, απλά θα χρειαστεί σουγκαράκι. Δεν είναι, ναι, σαν τον πίνακα το λίο, γιατί είναι σαγρέ. Είναι σαγρά και απορροφά. Λοιπόν, πήρες παλιά κονσερβοκούτια. Πήρα τα κονσερβοκούτια τα οποία εγώ τα έβαψα. Θα μπορούσαν να μην είναι βαμμένα. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ η λογική αυτή και εδώ. Απλά τα συγκεκριμένα, επειδή είχα πιο πολλά, έπρεπε να τα βάψω. Αλλά η λογική αυτού εδώ. Αυτό εδώ, αυτό τελείως. Είναι επίσης πολύ ωραίο. Είναι πολύ πιο και ωραίο. Και τα έχεις βάλει με βίδες, τα έχεις βιδώσει, τα έχεις καθώσει. Ναι, έχει πάνω βιδωθεί. Και τα έχεις στηρίξει. Και μπορείτε να βάλετε βότανα, τις κουτάλες σας, μια και μιλάμε για διακοσμητικά. Να κάνω μια διόρθωση κουζίνα, γιατί τα έχω. Ναι, τι. Κανονικά έμπαινε αυτό εδώ. Αχ, εντάξει. Να τον. Ωραία. Και μ' αρέσει και πολύ η ιδέα με τα παλιά μαχαιροπύρουνα. Που έχεις πάρει πυρούνια και κουτάλια, τα έχεις βιδώσει επίσης. Τι παίρνετε από την πρίκα σας. Και βάζουμε κρεμάτα και πετσετούλες, ας πούμε. Τώρα δεν φαίνεται, είναι στην κάτω μεριά αν θέλετε, παιδιά. Μπορείτε να κρεμάσετε τις πετσέτες. Είναι λυγισμένα, είναι. Συγγνώμη. Αν να κρεμάσουμε το σεμί. Ναι, μπορούμε να κρεμάσουμε, ας πούμε, την πετσέτα τώρα αυτό και το κρεμάμε. Απλά να κρεμάσω, θα είναι πολύ πιο ωραία. Και να ολοκληρώσουμε το σεμί που. Δεν πειράζει, δεν θέλει να κάτσει εκεί. Δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Λοιπόν, τα σεμεδάκια τα παλιά. Θέλεις να σου φέρω το ποτηράκι. Όχι, δεν μου χρειάζεται έτσι κι αλλιώς. Να βάλουμε και την τελευταία πινελιά. Το οποίο βέβαια δεν έχει στεγνώσει τελείως, γι' αυτό. Έκανες κάτι σαν καλά. Δημιούργησες μια βάση που είναι ένα μπαλόνι αυτή η βάση. Με απλά κόλτα κολλάμε. Βάζουμε λίγο χρώμα μέσα και ρευστή κόλλα, ξυλόκολλα. Τοποθετούμε μέσα τα παλιά σεμέν. Τα έχεις βάψει εδώ, το έχεις κάνει. Ναι, ροζ, το έχω κάνει σουπλά. Ωραία. Το συγκεκριμένο. Αυτό επίσης μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραίο και σε ένα πίνακα. Αυτό πες μου ξανά τι του βάλες και έγινε έτσι. Κόλλα ρευστή. Κόλλα ρευστή. Ρευστή και χρώμα και τέμπερ έχω βάλει. Απλά δεν είναι για πλήσιμο. Και μετά πριν ήταν ένα απλό σεμέ της γιαγιάς, ας πούμε. Το συγκεκριμένο είναι γνήσιο σε μένα. Αυτό είναι πιο. Ναι, αυτό το παίρνεις με το μέτρο, είναι ικανοποιημένο και πάρα πολύ φτηνά. Υπάρχουν και στη λαϊκή, υπάρχουν και στα μαγαζιά που πουλάνε φάσματα. Απλά είναι πάρα πολύ ωραίο τρίκ, δηλαδή, ας πούμε, για να τα συνδέσω μαζί μου με τις κορνίζες, μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο σε μια κορνίζα και κορνίζα με φωτογραφία, στην οποία θα μπει μέσα είτε σε λευκό χρώμα, είτε σε χρωματιστό. Είναι πράγμα να το κάνεις πλαίσιο και να βάλεις φωτογραφία μέσα. Απλά δεν είχα το μέγεθος της συγκεκριμένης κορνίζας. Αυτό ναι, δεν έχεις άδικα, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Μ' αρέσει και εμένα και στο λευκό του. Ειδικά σε ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι καταπληκτικό. Ρένα, για άλλη μια φορά, έξυπνα, οικονομικά και πρωτότυπα αυτά που παρουσίασες. Να βλέπετε και τη σελίδα της Ρένας στο Facebook. Εκεί μπορείτε να τη συναντήσετε, γιατί είναι ένα δραστήριο και πολυτάλαντο κορίτσι. Αναλαμβάνει και στείνει από βιτρίνες μέχρι
τραπέζια για γάμους και βαφτίσεις. Είπαμε από γάμους και χαρά. Η Ρένα πρώτη και καλόγουστη και οικονομική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.